Θέλετε να σα πω τρία πράγματα που πρέπει να περασπιστεί η Ευρώπη. Άμεσα και θα μπορεί να τα κάνει. Και πρέπει να τα κάνει και δεν τα κάνει. Να σα πω. Το ένα είναι η ενίσχυση των νέων. Πώ μπορεί να το κάνει, Να υπάρχει επιδότηση γευμάτων σε όλα τα σχολεία όλη τη Ευρώπη. Αυτό είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρθει. Και στο επίπεδο τη υγιεινή διατροφή. Δηλαδή τη διατροφή που θα σώσει τα παιδιά των Ευρωπαίων να μην γίνουν Αμερικανάκια. Έτσι. Και επίσης θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα οι νέοι να μην καταφεύγουν, να καταφεύγουν μόνο στι εθνικέ κυβερνήσει και να ζητούν βοήθεια, που εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, να δημιουργηθούν θεσμοί έτσι ώστε η καινοτομία των νέων να υπερασπίζεται από την ίδια την Ευρώπη. Τώρα, υπάρχουν δύο πολύ μεγάλα ζητήματα. Το ένα είναι που θα πρέπει να αντιμετωπίσει θα είναι η εισβολή, εισβολή τη Κίνα. Αυτή τη στιγμή έρχονται από την Κίνα, προ... και δεν μιλώ μόνο για το ηθικό ζήτημα, ότι σε ποιε εργασιακέ συνθήκε παράγονται τα προϊόντα. Με ποια προστασία του περιβάλλοντο γίνονται αυτά τα προϊόντα, έρχονται προϊόντα που διαπιστωμένα από του ευρωπαϊκού οργανισμού έχουν κίνδυνο για τη ζωή του Ευρωπαίου πολίτη. Παρόλα αυτά, η Κίνα έχει μπει στο άρμα ανοιχτέ αγορέ και έχει κερδίσει ακόμα και την Αμερική στην εμπορική δράση. Πρέπει να υπάρξει μία απάντηση ε, στα λεφτά που χάνονται στου ωκεανού. Υποψιάζει τι λέω, Έτσι, Τα λεφτά των κολοσσών. Η, κολοσύ, η πολυεθνική κολοσσή τη Ευρώπη δεν αφήνει πουθενά λεφτά. Φεύγουνε, πάνε σε κάποια, σε κάποια αφορολόγητα ε, νησιά και ο πλούτος των εργατών τη Ευρώπη, ο πλούτο των διανοούμενων τη Ευρώπη, ο πλούτο όλων αυτών που έχουν, χρησιμοποιούν αυτούς τι υπηρεσίε αυτών των κολοσσών χάνεται. Στην Αγγλία γίνονται διαδηλώσει για αυτό το πράγμα. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να θέσει ω άμεσο ζήτημα προτεραιότητα σε συνεργασία με την Αμερική και την Ιαπωνία που έχουν λόγου να το κάνουν και να μπουν κάποιοι ε, κανόνε που δεν θα επιτρέπουν στου κολοσσού οικονομικού να παίρνουν τα λεφτά από τι χώρε που παράγονται, να βγάζουν μηδενικά κέρδη με το κόλπο των θηγατρικών εταιρεών που σα κουράζω και να πηγαίνουν ε, εκεί που πηγαίνουν. Και που να έχουμε το αποτέλεσμα ότι σε μία περίοδο που υποτίθεται ανεβαίνει η ευαισθησία μα για του φτωχού, έχουμε, το παρά... έχουμε καταλήξει το 0,6 του κόσμου να έχει το 40% του πλούτου. Αυτό πόσο καιρό θα το ανέχεται η Ευρώπη. Το θέμα δεν είναι να, να δημεύσει το πλούτο, το θέμα είναι να εμποδίσει όμω τη συσσόρευση του πλούτου και να επιστρέψει κάποιο πλούτο στου πολίτε που τον παράγουν.